Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Mad for Fashion με Πάνο Καντάρη και Γεωργία Κουτσοκώστα στην παρέα σας και του Αγίου Πνεύματος. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, έχω να ρωτήσω. Οι περισσότεροι σε νησιά, θέλω να πιστεύω. Ναι, και εμείς εδώ πέρα να σας κρατάμε στην τροφιά για αυτούς που έχετε μείνει στην Αθήνα. Να περάσετε στην ωραία. Εξωτική Παλίνη. Στην εξωτική Παλίνη, βεβαίως, στο Παλίνη Πλάζα, εδώ πέρα, στο resort. Περνάμε υπέροχα, είμαστε πάντα in fashion, γιατί σας δίνουμε hot fashion trends, βλέπουμε outfit αγαπημένου celebrity. Fashion icon of the week, έχουμε beauty tips, έχουμε makeup tips, έχουμε διάφορα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι. Καθημερινά στις 7, στις 7, πάμε στα hot fashion trends. Μέχρι και τις 8. Πάμε στα hot fashion trends, ναι, και δεν είναι τυχαίο, παιδιά, που έχω φορέσει λινό. Ισχύει. Και λινό blazer cropped, καθόλου τυχαία. Πόσο πιο in fashion, πες. Από λινό blazer cropped. Αυτό ακριβώς θα πρότεινα και στα παιδιά, να φορέσουν λινά, γιατί το λινό δεν φεύγει ποτέ. Έρχεται για να μείνει και έρχεται συνήθως κοντά στο καλοκαίρι. Ναι, τώρα πότε να το πνίγουμε. Το χειμώνα. Ναι, το λινό. Όχι, και είναι και εκτός εποχής. Αγόρια, κορίτσια. Λινά που κάμισα, λινά παντελόνια, τρέχτε να αγοράσετε, τρέχτε να πάρετε από τις ντουλάπες της μαμάς ή του μπαμπά σας, για να κάνετε τις πιο fashion εμφανίσεις σας. Το λατρεύω το λινό, θεωρώ ότι είναι πολύ sick, θεωρώ ότι αποπνέει έτσι ένα πολύ ωραίο αέρα, ένα glamour αέρα. Ναι, μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Δεν έχω τι να πω, το λινό το αγαπώ, δηλαδή θεωρώ... Ειδικά για αγόρι, το λέω για μένα. Εγώ όλο το καλοκαίρι θα το βγάλω με λευκό λινό πουκάμισο και στην παραλία και μετά για ποτάκι, για φαγητό και λινό μπέζ παντελόνι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και τα oversize δεν είναι έτσι. Ναι, γιατί ναι. Στο λινό δεν υπάρχει τώρα. Εννοείται. Λινό και στενό δεν πάνε μαζί. Είναι μια έρηνη υφή που του ταιριάζει πολύ. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέφουν τα Mad Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ και γιορτάζουν τα 20 χρόνια μουσικού θεσμού. Φέτος η γιορτή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι διήμερη και ξεκινάει από την Κυριακή 18 Ιουνίου για να κορυφωθεί μετά στη βραδιά των βραβείων μας τη Δευτέρα 19 Ιουνίου. Την Κυριακή θα έχει ελεύθερη είσοδο στο Taekwondo με πάρα πολλά activations να έρθετε εκεί πέρα να παρτάρουμε παρέα. Για να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη βραδιά των βραβείων. Και μαζί μας φυσικά θα είναι και η Nova Free to Go για εσένα που θέλεις να έχεις τον έλεγχο χωρίς δεσμεύσεις. Να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα γιατί ήρθε το καρτοκινητό Free to Go από τη Nova με κάρτα ανανέωσης μόνο από 8 ευρώ και χρέωση ένα δευτερόλεπτο. Μπορείς να το βρεις κυριολεκτικά παντού, να το ενεργοποιήσεις αμέσως και να ξεκινήσεις να επικοινωνείς εύκολα και άμεσα. Απόκτησέ το εσύ στα καταστήματα Nova. Online, αλλά ακόμα και σε επιλεγμένα περίπτερα και σημεία λιανικής. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο f2g.gr και να κάνεις δικό σου το νέο Nova Free to Go. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break για να επανέλθουμε εδώ πέρα με σχολιασμό από Instagram account. Με σχολιασμό από Instagram account. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με το σχολιασμό από Instagram account και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε όχι με outfit, αλλά με make-up. Με make-up. Πάμε να δούμε μια φωτογραφία η οποία συζητήθηκε και από την συντακτική ομάδα αυτής εδώ της εκπομπής, μεταξύ παρουσιαστών, συντακτών, γιατί, παιδιά, εντυπωσιαστήκαμε και λέμε αυτό πρέπει να σας το δείξουμε. Θέλω να βάλουμε τη φωτογραφία εδώ πέρα της Βαλεντίνα Ζενέρε. Oh. Τι να πω. Είναι τρομερό γιατί είναι πάρα πολύ εξυγχρονισμένο σε ξεπερασμένα trends. Μπράβο. Δηλαδή, βλέπεις το cut-crease, βλέπεις το gloss, βλέπεις τα πολύ αυστηρά κοψίματα και τα εμφανή κοψίματα. Και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι όλα έρχονται και μπλεντάρουν με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Mm-hmm. Που αφήστε με λίγο να θεωρήσω ότι η πιθανότητα να είναι και πάρα πολύ edit και πάρα πολύ. Ναι. Έτσι, κατάλαβες. Είναι και click photograph. Ρετουσαρισμένο. Ναι. Ρετουσαρισμένο. Όμως, είναι διάφορα trends τα οποία πλέον δεν τα βλέπουμε με αυτή τη συχνότητα, mm-hmm. αλλά έρχονται και αυτά στο σήμερα. Μ' αρέσει εξαιρετικά. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης, εγώ θέλω να συμπληρώσω για τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά που τα είδαμε σε Kim Kardashian, αυτά τα μαλλιά που είδαμε στις περισσότερες celebrity τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι 90s μαλλί, ωστόσο. Είναι μαλλί και πιο παλιά από 90s, μη σου πω. 90s βασικά είναι. Είναι αυτό Brigitte το Messi Bardot. Brigitte Bardot, τελείως.
Είναι ό,τι καλύτερο. Της κάνει τρομερό frame στο πρόσωπο αυτά εδώ τα δύο τουφάκια. Το κόσμημα που θεωρώ ότι φαίνεται πολύ παλιό, αλλά είναι τόσο σύγχρονο που είναι στα τσόκερ σε όλο αυτό το look. Πραγματικά έχει κάτι μοναδικό αυτή τη φωτογραφία και από make-up και από μαλλιά, στυλιστικά. Θεωρώ και το click τρομερό, δηλαδή σαν φωτογραφία. Έχει κάτι πολύ seductive, κάτι πολύ έτσι σεξουαλικό, ναι, δυναμικό. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μ' αρέσει. Και εμένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε Κιάρα Φεράνι. Φεράνι, την Κιάρα. Ωραίο, ωραίο, μου αρέσει. Minimal. Όχι, από ό,τι έχουμε δει με ουρά, που τον τελευταίο καιρό παίζει πολύ ουρά. Παίζει πολύ. Πολύ, από πολύ. Μανίκια μέχρι... Στα πάντα, όλα να... Ναι, όλα να σέρνονται. Δεν μου αρέσει μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δει. Μου φαίνεται ότι, πώς λέγαμε κάποτε, έχεις λίγο shorts στο πόδι σου. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Έχεις λίγο. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες. Εννοώ ότι πήρε πολύ λίγο από το στοιχείο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τοποθεσία. Αυτό το ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι είναι. Με αυτό το πολύ απλό και sick ντύσιμο. Το λατρεύω αυτόν τον συνδυασμό και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βάλει μαύρο καλσόν. Και... Σου φαίνεται sick το ντύσιμο αυτό. Ναι, μου φαίνεται αρκετά sick. Yep. Αλλά μου φαίνεται λιτό, απλό ρε παιδί. Με αυτό το καταλαβαίνω που λες. Δεν είναι ότι δεν μου φαίνεται. Δεν μου αρέσει. Sick. Δεν μ' αρέσει γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, η ουρά. Ναι. Ενώ δεν υπάρχει αρκετό ύφασμα. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά μ' αρέσει που έχει, επειδή είναι πολύ ψηλή και αδύνατη, έτσι μια λεπτή. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο μίζερο. Ας είχε μανίκια. Ναι, ή ας ήταν μακρύ το φόρεμα, ένα από τα δύο. Αλλά να υπήρχε παραπάνω ύφασμα, αν θέλουμε, ναι, και ουρά. Εμένα επειδή έχει και πολύ πληροφορία το background, μ' αρέσει όλο την, ναι, απλή. Okay. Αλλά οκ. Okay. Με δεν μ' αρέσει. Πάμε να δούμε Αναστασία. Ναι. Τις αμαρτίες που έχει κάνει. Πού είναι? New York City. Ου. Καλέ. Πρώτη φορά βλέπω την Αναστασία έτσι. Ναι. Ναι. Εννοείς με τέτοιο ντύσιμο. Ναι, ναι. Ωραία είναι, ωραία. Ναι, την είχα δει με fancy ρούχα, με πολύ glitter, crop, τοπάκια, cargo παντελόνια έτσι. Αλλά ξέρεις, πολύ overdressed, αλλά όχι overdressed με φόρεμα, με σκίσιμο, με πέδιλο και μαλλιά έτσι. Mm. Πολύ ωραία φωτογραφία και ωραίο ρούχο. Ναι, μ' αρέσει. Βέβαια θα το προτιμούσα σε μαύρο στην Αναστασία. Όχι, πολύ σκοτεινό. Ναι, αλλά με τα μαύρα μαλλιά της και τα πράσινα μάτια της θεωρώ θα ήταν εκπληκτικό. Ίσως είναι και η φωτογραφία λίγο σκοτεινή. Πάντως είναι εξαιρετικό φόρεμα. Μ' αρέσει πολύ. Και η Αναστασία μ' αρέσει πολύ. Είναι έτσι τσαούσανια, ναζιάρα, ναι, ωραία. Λοιπόν, να σας πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, για το 360 Fashion Show από το YEC Delta 360, γιατί το YEC Delta 360 Αθήνας διοργανώνει ένα πάρα πολύ φαντασμαγορικό 360 Fashion Show, μια ανοιχτή εκδήλωση για την ανάδειξη του έργου των σπουδαστών του τομέα μόδας και ομορφιάς. Την 5η, λοιπόν, 8 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, το υπερσύγχρονο κτίριο του YEC Delta 360 στην καρδιά της Αθήνας, στη Σταδίου 26, θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό πασαρέλας, όπου επαγγελματίες μοντέλα θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες των σπουδαστών της Ακαδημίας Μόδας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η πολυτάλαντη καλλιτέχνη Κατερίνα Στικούδη. Στόχος των σπουδαστών είναι να πειραματιστούν ελεύθερα, να γίνουν άκρως δημιουργικοί και να περάσουν και το μήνυμα της δημιουργικής αλλαγής και προοπτικής για το μέλλον. Ένα δυναμικό comeback στη ζωή. Θα παρουσιαστούν μοναδικές δημιουργίες που επιμελήθηκαν οι σπουδαστές με την επίβλεψη και την καθοδήγηση των καταξιωμένων καθηγητών του σχεδίου μόδας που είναι εκεί στη σχολή στο YEC Delta 360. Το styling των μαλλιών και το make-up των μοντέλων θα επιμεληθούν αποκλειστικά οι σπουδαστές κομμωτικής και αισθητικής του YEC Delta 360. Εμείς είμαστε χορηγός επικοινωνίας, στο MAD TV, η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι... Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάτε και να δείτε ένα αποτέλεσμα σπουδαστών που είναι συλλογικό. Δηλαδή, δεν βλέπεις μόνο τον τομέα της μόδας και ομορφιάς, βλέπεις και τον τομέα της κομμωτικής και τον τομέα της αισθητικής και όλοι μαζί να δημιουργούν ένα έργο. Οπότε, παιδιά, φανταστείτε λίγο οι σπουδαστές και οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορεί να νιώθουν έτσι το άγχος τους, όλο αυτό το δημιουργικό, να δείξουν ένα ωραίο αποτέλεσμα, ένα τελικό ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το στηρίξουμε, θεωρώ. Και να ξαναπώ λίγο την ημερομηνία. Είναι την 5η 8 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Στη Σταδίου 26 είναι το YEC Delta 360. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι θα το μετατρέψουν σε ένα όνειρο όλο τον χώρο. Συμφωνώ πάρα πολύ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραίο που αυτό έρχεται από σπουδαστές που θα το κάνουν όλοι από το μηδέν και θα
φτιάξουν ένα τελικό αποτέλεσμα που είμαι σίγουρο θα είναι αντάξιο επαγγελματικών fashion show. Οπότε ανυπομονούμε να το δούμε. Πάμε ναι, τώρα. Και μπράβο και στο EEC Delta που δίνει τέτοια υποδομή και τέτοια μπράβο, ευκαιρία. Και τέτοια ευκαιρία. Πάμε να φύγουμε σε ένα break για να επιστρέψουμε εδώ πέρα με Fashion Icon of the Week που δεν είναι άλλη από τη Ροζαλία που έρχεται και στην Ελλάδα. Λα Ροζαλία. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε επιστρέψει στο Mad for Fashion. Στο ξέχασα την εκπομπή που παρουσιάζω εδώ και 10 μήνες. Άντε καλέ, συμβαίνουν και αυτά. Είμαστε. Εδώ στο Mad for Fashion, παιδιά. Με Πάνο Κατάρι και Γεωργία Κουτσοκώστα στην παρέα σας, εννοείται στις 7 καθημερινά μέχρι και τις 8. Εν τω μεταξύ, μου πήρε μισό χρόνο μέχρι να μάθω τι ώρα παίζουμε. Σωστό. Και εμένα να δεις. Όχι μέχρι να μάθω, απλά το ξεχνούσα. Καλά, εγώ όταν πρώτη φορά ανέβασα στο όριο ότι παιδιά ξεκινάμε Mad for Fashion, έβαλα την ώρα λάθος. Και μου στέλνει η συντάκτρια. Πας να κάνεις την ανακοίνωση και την κάνεις και λάθος με την ώρα. Ποιος θα τη δει την εκπομπή. Πολύ σωστό. Έχουμε Fashion Icon of the Week παρόλα αυτά, εδώ πίσω σε εμάς. Τη Ροζαλία. Προσέξτε με λίγο. Τη Ροζαλία. Λα Ροζαλία. Εγώ τρελαίνομαι, κόβομαι, παρετούμε. Θα πάω να τη δω και συναυλία της στην Αθήνα. Κι εγώ. Πλάκα κάνεις. Μαζί θα πάμε τότε. Central C, Ροζαλία, Άιρα Σταρ. Όλα. Ain't no getting time for the hate and the bad ναι, ναι. And the cheek. Got my mind on my money. Ακραίο. Το πάω γι' αυτό για Άιρα Σταρ, να ξέρεις. Εγώ για chicken τυριάκι από Ροζαλία. Τακί, chicken τυριάκι. Πάμε να τη δούμε σε εμφανίσει στο Met Gala. Ναι. Θα πάμε στο 2021, θα τη βλέπουμε στην εμφάνιση της στο Red Carpet, αλλά και στο After Party. Φοράει Rick Owens. Δεν θυμάμαι και τη θεματική του 2021 Met Gala. Μπορώ να την ψάξω λίγο, μου επιτρέπετε? Ψάξτε να. Δεν την ψάξω. Τη θεματική. Με την καλά. Βάζει νόημα, κατάλαβε. Γιατί έτσι γι' αυτό, ναι. Με την καλά, 2021 theme. Σ' αρέσει. Δύο λεπτά, παιδιά. Λοιπόν, το θέμα του ήταν celebrating all things American fashion. Ναι, βλέπουμε ένα celebration all things. Ήτανε το lexicon of fashion, νομίζω. Ναι, οκ. Okay. Η Τάνια νιώθει ότι έχει μία cowboy αισθητική και επιρροή. Ναι. Και νιώθω ότι έχει λίγο το American pop star μέσα σε όλο αυτό. Με τα ψηλά παπούτσια, με το κόκκινο χρώμα, με τις μπότες οι οποίες είναι πολύ ψηλές, οπότε high heels ίσον... Όχι high heels, high knee boots ίσον pop star. Αυτό βλέπω. Ωραίο ρούχο, δεν θεωρώ την κολακεύει 100%, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά στο στυλ της παρόλα αυτά. Αποτυχημένο μου φαίνεται για Met Gala. Ναι, οκ. Okay. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι είναι από τις πιο καλοντημένες τη χρονιά που είχε πάει η Kim Kardashian με το Total Black Outfit. Ναι, δηλαδή το 2021 έχουμε δει πολύ δυνατές εμφανίσεις ναι. Και Gigi Hadid, πω πω, θεά. Ακραία. Πάμε να τη δούμε στο After Party, να δούμε. Διόρθωσε την τραγωδία του καλά, Red Carpet. Τραγωδία. έτσι είπε η Τζοκ Τσοκώστα, δεν το παγώ. Δεν την είπα τραγωδία, αλλά ξέρω, αυτό είναι ξέρω. Τραγωδία. Αυτό είναι τραγωδία για Ροζαλία. Αυτό τώρα το ποτάκι είναι να πάμε μαζί... Καταρχάς... Για ποτό. Όταν... Είστε σ' Αθήνας, στο Δυτικά. Όταν έχεις ρούχο after party για Met Gala και είσαι η Ροζαλία και έχει μία τόσο ιδιαίτερη κοπή το φόρεμα, προβάρεις μπροστά από, από τον καθρέφτη την ναι. Πόζα σου. Αυτή η πόζα με αυτό το φόρεμα δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι καθόλου σωστή. Ναι, δεν αναδεικνύει ναι. Το φόρεμα, δεν αναδεικνύει την κορμάρα της, δεν αναδεικνύει την ίδια. Χάνεται μέσα στο φόρεμα και βλέπεις απλά κάτι γραμμές που δεν είναι καθόλου κολακευτικές. Οπότε δεν είναι. Όχι, όχι. Όχι, και το ποτάκι αυτό θεωρώ ότι σκόβει πάρα πολύ το πόδι. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο. Είναι ένα ποτάκι το οποίο είναι και παλαιομοδίτικο και δεν καταλαβαίνω ούτε την αισθητική στο συγκεκριμένο ντύσιμο. Οπότε πάμε στο 2022 που φόρεσε Givenchy. Ου. Βεβαίως. Για να δούμε στο Red Carpet. Ίσως ήταν και λάθος ο στυλίστας. Ο σχεδιαστής. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Την είχα δει αυτή την εμφάνιση. Μ' αρέσει το γυαλί λίγο σε κάτι τέτοιο. Ναι. Όταν είσαι τόσο έξτρα. Το κάνεις grounded. Αυτό. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ναι, εμένα πάρα πολύ δεν μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει που φοράει το γυαλί. Ναι. Είναι ωραίο ρούχο παρόλα αυτά. Είναι έτσι πολύ. Πολύ καλοραμένο, πάρα πολύ ωραίες υφές, δηλαδή δεν το προσπερνάω πολύ. Αν το δεις και από κοντά, εγώ θυμάμαι κάτι βίντεο που το είχα δει από κοντά και ήταν ακραίο. Και φούλου Ροζαλία λέει η Τάνια και το αντιπροσωπεύει. Ναι, και έχει βάλει και στα δόντια αυτά που βάζουν οι ράπερ με τα χρυσά τα διαμαντάκια. Α, ναι. Ναι! Α, το θυμάμαι αυτό! Και το έκανε πολύ grunge, ήταν τρομερό. Α, αυτό ναι, μ' αρέσει σαν λεπτομέρεια. Μ' αρέσει ουρά, αλλά το πάνω μέρος δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ...
Πολύ ενθουσιασμένη με Ροζαλία στο Met Gala. Ναι. Για να δούμε το after party. Πάμε να τη δούμε στο after party. Πάλι το 2022. Εννοείται με τον ίδιο σχεδιαστή. Πάντα. Να μπορείς να πας με Ζιβανσί και να γυρίσεις με Πράντα στο after party. Όντως, φαντάζεσαι. μετά νιώσα που έβαλα Ζιβανσί στο κοκκινό χάλι, ήταν χάλια, οπότε θα αλλάξω brand. Ωραίο, με το ναι. Κράνος της. Ναι, 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 όχι, εκεί αλήθισα. Είναι θεά. Εκεί είναι θεά. Σκέψου να πηγαίνεις, κάτσε, όπα, αυτό έχει ψωμί. Σκέψου να πηγαίνεις στο after party του Met Gala, που είναι ό,τι πιο exclusive, κυριλέ και αυτά, και να πηγαίνεις με το κράνος από τη μηχανή. Εντάξει, είναι... δεν είναι ό,τι και ό,τι για κράνος. Ναι, αλλά είναι iconic, ρε παιδί μου. Είναι... Ναι, είναι σαν item που ολοκληρώνει την εμφάνιση. Μ' αρέσει Μπράβο. Πάρα πολύ. Και εμένα. Πάρα πολύ. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break. Πάμε να ακούσουμε La Fama που μου αρέσει πάρα Βεβαίως, πολύ. Βεβαίως, με The Weeknd. Μια ωραία μπατσάτα. Χορέψτε λίγη μπατσάτα στο σαλόνι σας για να επανέλθουμε εδώ με τα beauty tips μας και να δούμε κι άλλες τροφές, να δούμε κάποιες τροφές, συγγνώμη, για δυνάτισμα. Εδώ είμαστε, παιδιά! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεωργία Κουτσοκώστη στην παρέα σας, Georgia.io, Πάνος κάτω Παύλα Καντάρης, Πάνος Καντάρης στην παρέα σας. Είμαστε εδώ καθημερινά στις 7 και είμαστε έτοιμοι, η Γεωργία Κουτσοκώστα, να μας πει πώς θα καταφέρουμε να φοράμε μαγιό χωρίς τύψεις φέτος το καλοκαίρι. Πρώτα όμως, παιδιά, ακολουθείτε το MatTV σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, αλλά και στο YouTube κανάλι μας. Λοιπόν, να δεις. Η γαλοπούλα αποτελεί ακόμα μία τροφή. Σοκ. Για γρήγορο δυνάτισμα. Αυτό συμβαίνει γιατί η γαλοπούλα έχει το συστατικό της τρυπτοφάνης. Η ζωντανή γαλοπούλα ή η γαλοπούλα σε φέτα. Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, έχει την τρυπτοφάνη που είναι ένα αμινοξέο που εισερχόμενο στον εγκέφαλο προκαλεί την αίσθηση κορεσμού, δηλαδή ότι έχει χορτάσει ακόμη και άμα πεινάς. Δηλαδή όχι, ότι έχει χορτάσει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή άμα φάω μια γαλοπούλα θα νιώθω ότι έχω χορτάσει. Σε χορτάνει για μεγαλύτερη διάρκεια πάντως. Τα όσπρια επίσης μπορούν να είναι ευεργετικά, έχουν υψηλή διατροφική αξία, περιέχουν φυτικές ίνες και πρωτεΐνες και μας χορταίνουν εύκολα χωρίς να περιέχουν λίπος, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν έχει και επιπρόσθετο κάτι σε λίπος. Κάτι σε λίπος, κάτι επιπρόσθετο. Ναι, και γενικά δεν έχουν υψηλό βαθμό θερμίδων. Φασόλια, φακές, ρεβίθια, φάβα, όλα αυτά πρόκειται για τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Και με σημαντική διατροφική αξία που ταυτόχρονα βοηθάνε και στο γρήγορο αδυνάτισμα. Μετά έχουμε τα βραστά αυγά, εννοείται, που περιέχουν full πρωτεΐνη. Ο Ορφέας, άμα τον ρωτάτε, τρώει περίπου 13 σπράδια αυγού την ημέρα. Τα τρώει για πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό. Ενδιάμεσα βάζει κανένα ξηροκάρπι. Λίγη γαλοπούλα, δηλαδή δεν θα το παρακάνουμε τη γαλοπούλα. Τυρί ποτέ. Γλυκά άμα τον ποτέ, δείτε, είναι γλυπτό. Όσπρια ποτέ. Μπορούμε να σε δούμε λίγο ποτέ, μέσα, Ορφέα. Μόνο κοτόπουλο και σαλάτα και αυγά. Κόστα με τίποτα, λέει. Φανταστείτε ένα γλυπτό. Το γλυπτό του Ερμή, στο Λούβρο. Σκεφτείτε ακριβώς τον Ερμή στο Λούβρο. Σκεφτείτε ένα αρχαίο άγαλμα, ένα αρχαίο κούρο. Τον έχουμε βέβαια backstage, κρίμα το παιδί και αδικείται. Ακριβώς. Με το φίλο Σικιάς μπροστά. Σωστό. Φίλο. Σικής, μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τα βραστά αυγά περιέχουν πρωτεΐνες, όπως είπαμε, μας χορταίνουν εύκολα και ειδικά το ασπράδι τους έχει λιγότερη χοληστερόλη και ελάχιστες θερμίδες. Γι' αυτό προτιμάει αυτό ο Ορφέας και για να έχει και ενέργεια αργότερα για τα deadlift και τα διάφορα εκεί πέρα κυρίως, που κάνει στο γυμναστήριο. Κυρίως. Λοιπόν, το πληγούρι βρώμης είναι ακόμα μία τροφή για γρήγορα δυνάτισμα. Επίσης, όντως δεδομένα, έχω δει τον Ορφέα να τρώει και πληγούρι. Συγγνώμη. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι επειδή καθυστερεί τη διαδικασία της πέψης, η όρεξη περιορίζεται. Πού θα βρω εγώ πληγούρι βρώμης, θέλω να μου πεις. Πού το βρίσκεις, εκεί που παίρνεις και τη ρίζα φακής. Δεν πάμε καλά, παιδιά, προσέξτε με πάρα πολύ καλά. Για να βγείτε το καλοκαίρι με μαγιό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έχετε καλή διάθεση. Αυτές οι συμβουλές μπορείτε όποτε θέλετε να τις εφαρμόσετε και αν θέλετε. Εμείς ήμασταν ο Πάνος Καντάρης και η Γεωργία Κουτσοκώστα εδώ πέρα στο Mad for Fashion καθημερινά στις 7. Σας δίνουμε fashion συμβουλές, σχολιάζουμε διάφορα πραγματάκια από Instagram accounts, από hot fashion trends κτλ. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Πολλά φιλιά, γεια σας.